Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Καλά είμαι. Εσύ? Όλα πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχάς, μάθημα δεν βγάλαμε, αλλά... Μάθημα δεν βγάλαμε, ντροπή μας, αλλά θα βγάλουμε αύριο. Μαζί με το βίντεο αυτό, δηλαδή. Αύριο, δηλαδή σήμερα. Σήμερα, τέλεια. Το έχουμε έτοιμο, το μάθημα? Όχι, δεν το έχουμε έτοιμο, αλλά θα το έχουμε έτοιμο. Καταπληκτικά. Το Dojo όμως είναι έτοιμο. Το Dojo είναι πανέτοιμο, θα έλεγα. Θα το ρελιζάρουμε όμως μαζί με το μάθημα, ε. Δεν έχει νόημα, νομίζω, ξεχωριστά. Οπότε πάει έτσι. Τέλεια. Τι άλλο έχεις να μοιραστείς μαζί μας? Είχα φοβερό νεάκι. Φοβερό νεάκι. Ανακοίνωσε η Mirantis, που είναι η εταιρεία η οποία αγόρασε το Enterprise κομμάτι του Docker, για το οποίο είχαμε μιλήσει στο πρώτο παρθενικό μας επεισόδιο. Σωστά. Ότι συνεχίζουν την υποστήριξη για το Swarm και ότι έχουν πάρα πολλά αιτήματα από πελάτες τους που έχουν στο Enterprise κομμάτι της εταιρείας, οι οποίοι το γουστάρουν και θα κάνουν σιγά σιγά commit σε πράγματα. Ανακοινώσανε ήδη δύο πρώτα, που είναι τα jobs, δηλαδή να μπορείς να τρέχεις συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ξεκινάνε και τελειώνουν στο Swarm, και το... Τα volumes, που θα μπορείς να έχεις, παιδί μου, storage, αποθηκευτικό χώρο στους containers σου, σε όποιο μηχάνημα και να είσαι, παιδί μου. Θα παίξουμε αυτό το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί και ο κυβερνήτης, το CSI. CSI νομίζω. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται, σαν το οποίο μάλιστα volumes θα πούμε και στο μάθημα, άσχετο. Τέλεια. Αλλά ταιριάζει στο τέτοιο. Ήμουν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε ναι, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είπαν ότι θα κάνανε σε blog post publicly commit, δηλαδή είπαν ότι θα το κάνουν αυτό. Και είπαν μάλιστα ότι στο KubeCon, που είναι το συνέδριο για το Kubernetes και containers που γίνεται στην Ευρώπη, νομίζω τον Απρίλιο ή Μάη, okay, ότι θα βγάλουν και ημερομηνίες για το πότε θα γίνει. Οπότε πολύ βρήκα θετικό. Θα το... Είμαι χαρούμενος, γιατί παρόλο που ασχολούμαστε και εμείς με τον κυβερνήτη και οι πελάτες μας έχουν κυβερνήτη και. Που είναι το αντίπαλο δέος στην πραγματικότητα, κατά βάση είναι μια υπερβολή για τους περισσότερους όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Γελάς εσύ τώρα, εντάξει, εγώ απλά την άποψή μου λέω. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο το οποίο θα είναι αφιερωμένο. Μπορεί. Στο να κάνω τη συγκρίση, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ νόημα για πολλούς ανθρώπους. Αλλά σήμερα δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η μέρα, γιατί έχεις επιλέξει εσύ. Ξέρεις τι με απασχολεί. Τι σε απασχολεί? Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε για. Με απασχολεί το code review, η κριτική στο software. Σε κώδικα, σε designs, στο τελικό αποτέλεσμα. Με απασχολεί πάρα πολύ τελευταία αυτό το θέμα. Και λόγω του ότι τώρα κάνουμε redesign την αρχική μας σελίδα και μιλάμε γι' αυτό, ρε παιδί μου, με αυτά τα φοβερά ατομάκια που μας το κάνουν, με απασχολεί αρκετά το πώς θα το κάνουν αυτό το πράγμα καλά. Γιατί εντάξει, έχουμε εμείς μια προϋπηρεσία σε αυτό λόγω εταιρείας. Και εσύ τώρα στο eFood σίγουρα λαμβάνεις μέρος σε τέτοια πράγματα. Και τέλος πάντων, με απασχολεί η αρχή. Βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο καταρχάς σε πολλοί κόσμο. Δηλαδή το να. Δεν είναι ευχάριστο εννοείς για αυτόν που το κάνει ή για αυτόν που κατά βάση θεωρώ για κανέναν. Okay. Όχι για κανέναν. Συχνά δεν είναι για κανέναν. Δηλαδή σπάνια θα δω κάποιον που θα πει εμένα μου αρέσει να κάνω code review και σπάνια βλέπω άτομα τα οποία τους αρέσει να δέχονται κριτική στη δουλειά τους. Το έχει παρατηρήσει εσύ αυτό? Είναι μόνο κάποιο δικό μου αποκύημα, ρε παιδί μου, τη φαντασία μου? Νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα και επίσης βλέπω πολύ συχνά να υπάρχουν διενέξεις ή να υπάρχουν τσακωμοί σε κάποια open source projects, είτε και τον τρόπο που ο maintainer, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει την, πάνω του, ας πούμε, τη διατήρηση του open source project και το τι θα μπει μέσα και τι θα βγει έξω, το πώς το κάνει. Πολλές φορές υπάρχει κριτικάρισμα στο «Α, δεν το ήθελες γιατί είσαι περίεργος» ή οτιδήποτε άλλο. Ή πολλές φορές αυτοί πάνε στο άλλο άκρο και προσπαθούν να είναι υπερβολικά ευγενικοί στο πώς θα δώσουν ένα feedback, ώστε να μην παρεξηγηθούν. Αυτό είναι το πιο χτυπητό, ας πούμε, θα έλεγα, κομμάτι. Γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εκεί έξω. Δηλαδή είναι όλα ανοιχτά, δεν είναι ότι... μόνο η εμπειρία του τι συμβαίνει μέσα στην εταιρεία, που εκεί πέρα η ρόλη είναι πολύ πιο ξεκάθαρη συνήθως. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο chief architect σε ένα project ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο κάποιοι στην εταιρεία έχουν αποφασίσει ότι εγώ θα λαμβάνω τις αποφάσεις για την αρχιτεκτονική του πράγματος αυτού, τότε είναι ξεκάθαρο ότι άμα διαφωνούμε σε πλαίσιο αρχιτεκτονικής, μάλλον θα πάμε με τη δικιά μου άποψη, εκτός αν με πείσεις ότι η δικιά σου είναι σωστή. Αλλά όταν το βλέπεις εκεί πέρα έξω, που δεν υπάρχουν τόσο ξεκάθαροι ρόλοι και ο καθένας έχει μια άποψη ή έχει έναν τρόπο που χρησιμοποιεί ένα project που είναι πολύ διαφορετικός, εκεί πέρα αρχίζει και διευρύνεται πάρα πολύ το πράγμα. Ναι. Είναι σίγουρα το θέμα του ποιος παίρνει την τελική απόφαση. Ναι. Είναι σίγουρα το κάτι το οποίο όσο πιο ξεκάθαρο είναι, τόσο πιο πολύ διευκολύνει και όλη αυτή τη διαδικασία του review.
Λοιπόν, έχω τόσα πολλά για τα οποία θέλω να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ας μείνουμε πρώτα στο θέμα. Βασικά, θέλω να μείνουμε στο receiving end για αρχή, στον αποδέκτη okay. του review. Βλέπω ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα όταν έρχεται η ώρα να δεχτεί την κριτική επάνω στον κωδικά του. Να πω ένα κομμάτι που βλέπω από, βλέποντας εμένα μικρότερο, τι θεωρώ ότι είχε, το προκαλούσε αυτό επάνω, γιατί εγώ το είχα. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε να. Και όταν μιλάμε για κριτική και για review, μιλάμε πάντα για τα αρνητικά. Κανένας δεν έχει πρόβλημα ποτέ να του πει ότι αυτό το οποίο έκανε είναι γαμάτο. Προφανώς. Ναι, μιλάμε για το. Όχι απαραίτητα αρνητικά, όταν μπορεί να σου προτείνει μια εναλλακτική ή να σου πει ότι ο τρόπος που επέλεξες να υλοποιήσεις κάτι μπορεί να μην είναι ευέλικτος. Όταν η απάντηση δεν είναι απλά ναι. Σωστά. Λοιπόν. Αυτό το οποίο ένιωθα εγώ πάρα πολύ είναι ότι το έπαιρνα πάρα πολύ προσωπικά. Δηλαδή. Mm-hmm. Λέγαμε, ωραία, πάρει, θα φτιάξουμε αυτό το κουμπί στο Sorcerer που όταν το πατάς θα κάνει αυτό. Και εγώ καθόμουν και το σκεφτόμουν και έλεγα, ωραία, θα γίνει έτσι ο κώδικας, θα σπάσει έτσι, θα. Και έλεγα, μπράβο, πώς το σκέφτηκες όλο αυτό, ρε παιδί, και το έκανες. Φοβερός είσαι. Ναι, και έλεγα χίλια μπράβο εγώ στον εαυτό μου και έλεγα, α, είναι πολύ γαμάτο αυτό όπως το σκέφτηκα και θα το βγάλω και θα πάθουν όλη την πλάκα τους. Οπότε μόλις. Έβγαινε αυτό στη φορά και ερχόταν η ώρα να το δεις εσύ ή ο Θανάσης στον κώδικα και υπήρχε κάποια απάντηση στο ότι αυτή η επιλογή που έχεις κάνει εδώ, it's not okay. Νομίζω ότι ένιωθα βλάκας, αν θέλεις να το πω έτσι, ότι ξαφνικά άρχιζε και κατέρε, δηλαδή το ότι υπήρχε κάτι λάθος τεχνικά, το ένιωθα ότι προσέβαλε την προσωπικότητά μου και θεωρώ ότι αυτό απαντάται σε σημαντικό βαθμό στους developers. Ναι, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι δύο τα βασικά τα σημεία που θα έμενα εγώ. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από το σημείο που θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο ήταν προσωπικό. Αρχικά δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έκανες μια υλοποίηση με την οποία εγώ διαφωνούσα, ότι εγώ θεωρώ ότι είσαι καλός προγραμματιστής. Mm. Δηλαδή νομίζω πολλές φορές κάνεις αυτό το λογικό σφάλμα και λες ότι για να πάει ο άλλος και να μου πει ότι όλα είναι τέλεια, σημαίνει ότι. Δεν είμαι καλός. Δηλαδή είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Μια υλοποίηση είναι μια υλοποίηση. Και επίσης η άποψη του άλλου εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι εξίσου λάθος όσο είναι και η δικιά σου υλοποίηση. Σωστά. Σωστά. Ή μπορεί να είναι και τα δύο σωστά. Δηλαδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο που κάτι είναι ή άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις ενδιάμεσες οι οποίες μπορεί να έχουν καλύτερη ή χειρότερη απήχηση για το project το οποίο δουλεύει. Άρα μπορεί μια υλοποίηση. Για το Sorcerer να ήταν λάθος τότε, αλλά να είναι σωστή για κάτι άλλο. Άρα δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι χωρίς να έχεις το context του. Το συγκείμενο. Το συγκείμενο, σωστά. Όπως είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, του τι γίνεται. Άρα το πρώτο βασικό νομίζω είναι ότι πρέπει να. Ειδικά για πιο νέους προγραμματιστές που μπαίνουν τώρα στο κουρμπέτι, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Και δεν είναι μια κριτική η οποία πηγαίνει στην προσωπικότητά σου, στις δυνατότητές σου ή στις γνώσεις σου. Mm. Αυτό νομίζω είναι η πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση. Μπορεί ο άλλος ο οποίος προτείνει κάτι διαφορετικό, είτε να έχει τύχει να έχει μια εμπειρία διαφορετική από σένα και άρα να ξέρει ότι ξέρεις τι, αυτό φαίνεται ωραίο, αλλά δεν δουλεύει σε κάτι άλλο. Mm. Και, λοιπά. Και εκεί πέρα νομίζω μετά, ίσως αν προλάβουμε, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν προλάβουμε, η αλήθεια είναι, αλλά να συζητήσουμε και πώς θα μπορείς να το κάνεις αυτό καλύτερο από τη μεριά του ανθρώπου που δίνει το review. Αλλά πάμε στο κομμάτι του receiving end, του αποδέκτη. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, ότι δεν είναι προσωπικό το review. Είναι 5 γραμμές κώδικα και αφορά αυτές τις 5 γραμμές κώδικα. Δεν αφορά τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου, τα πανεπιστήμια που έχεις πάει ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι διαφορετικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μπορεί όλα αυτά που έλεγες πριν ότι κάθεσαι και σκέφτηκες και τα χώρισες στο μυαλό σου να μην είναι εμφανή ή στον τρόπο που έγραψες τον κώδικα ή στα σχόλιά σου ή να μην είναι εμφανή γενικότερα σε αυτό που δίνεις στον άλλον. Γιατί εσύ δεν έπιασες τον άλλον να το πεις αυτή τη σκέψη που έχεις στο μυαλό σου, αλλά του έδωσες ένα κώδικα και αυτός κρίνει αυτόν τον κώδικα, δηλαδή κρίνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα μπορεί. Είτε εξηγώντας του εσύ όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου, εκείνη τη στιγμή να ανατρέψεις αυτό το. Mm-hmm. Αρνητικό σχόλιο. Δεν θα το έλεγα αρνητικό, απλά. Ναι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Κοίταξε, υπάρχουν και αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει μια φοβία απέναντι στο όχι και στο αρνητικό, κάποιες φορές τα σχόλια θα είναι αρνητικά. Δηλαδή, αν
κάποιος, είτε αυτός είμαι εγώ, είτε εσύ, είτε οποιοδήποτε, ετοιμάσει ένα κώδικα ο οποίος είναι foul. Ναι. Πρέπει να υποθεί ότι αυτός ο κώδικας είναι foul και ότι δεν περνάει. Δεν διαφωνώ αυτό. Ακόμα και αν αυτός είναι ο δικός μου. Το οποίο έχει γίνει παρεπιπτόντως. Όλοι έχουμε. Και ακόμα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι περνάς κάποιο επίπεδο και μετά γίνεσαι τέλειος. Δηλαδή ακόμα πολλές φορές και ο κώδικας που εγώ γράφω, στο eFood μπορεί σε ένα review να μου πούνε, ξέρεις τι, αυτό δεν δουλεύει. Και να και ένα παράδειγμα που το έχουμε δει, ή να μια εμπειρία που είχαμε εμείς. Mm. Πιστεύεις ότι αυτή την εμπειρία που είχαμε εμείς αυτό θα δούλευε, γιατί φοβόμαστε ότι θα πέσει εκεί. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή έχω γράψει κώδικα για κάτι άλλο, όταν πηγαίνω σε ένα διαφορετικό συγκείμενο, αυτός ο κώδικας θα είναι το ίδιο αποδοτικός. Mm. Έχω παρατηρήσει το εξής, ότι μερικές φορές αρχίζει και βγαίνει μια αρνητικότητα απέναντι στο code review επίσης, γιατί τώρα θα αρχίσω να το κολλάμε αυτό που είπες πρώτα. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος παίρνει την απόφαση, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Και μπορεί ανάλογα με το πόσο επίμονος είναι ο καθένας και σε τι βαθμό. Έχει πολύ σημασία. Δηλαδή, έστω ότι είμαστε μια εταιρεία, εμείς αυτή τη στιγμή 25 developers. Και εγώ πάρτι έχω ανεβάσει 5 pull requests τελευταία στο GitHub. Δηλαδή, έχω μαζέψει τον κώδικά μου σε ένα pull request, το οποίο είναι μια δυνατότητα του GitHub για να κάνουμε κουβέντα πάνω στον κώδικα και πάνω στο οποίο μου κάνεις review εσύ και οι υπόλοιποι. Και ο Αντώνης είναι ο μόνος ο οποίος σταθερά, ξέρω εγώ, μου κάνει κριτική. Δεν θα πω αρνητική, αλλά θα πω όχι θετική. Okay. Ας πούμε. Είναι εύκολο τότε και αυτό το πράγμα να γίνει προσωπικό χωρίς να πρέπει. Δεν με πάει ο Αντώνης φάση. Ναι, χωρίς να πρέπει. Δηλαδή, το οποίο επηρεάζεται από πολλά πράγματα. Μπορεί όντως ας μην πούμε Αντώνης, για να μην το. Όχι, μπορεί όντως να έχει ένα εμπαθή τρόπο με τον οποίο μιλάει. Μπορεί όμως να είναι και απολύτως τεχνικός, ξέρω εγώ, και απλά να είναι αυτός ο οποίος ξέρει περισσότερο και γι' αυτό να είναι αυτός ο οποίος κάνει τα. Δεν ξέρω. Με προβληματίζει εμένα πάρα πολύ. Νομίζω ότι. Ωραία, συνεχίζω και λέω. Ένα άλλο πράγμα που βλέπω και ίσως και εκεί πέρα να πάει κάτι είναι ότι άμα εγώ κάνω ένα pull request, δηλαδή προτείνω κάποιες αλλαγές στον κώδικα και τις δώσω για review, και ο Πάρης αποφασίσει ότι αυτές οι αλλαγές ίσως δεν είναι ιδανικές ή μπορεί να έχει μια διαφορετική ιδέα και μου κάνει review, δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έκανε ένα σχόλιο, αυτό το σχόλιο σημαίνει αυτόματα ότι πρέπει να υλοποιηθεί. Σωστά. Μπορεί προφανώς, αν ο Πάρης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τελική απόφαση και αν πει ότι αυτό, παιδιά, είναι κόκκινο, τέλος, δεν περνάει, τότε ναι, θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά μπορεί και να σου προτείνει κάτι και να πεις, ξέρεις τι, γιατί δεν το κάνεις κάπως αλλιώς ή γιατί δεν χρησιμοποιείς τη βιβλιοθήκη που έχουμε γράψει εμείς αντί για το κώδικα που έγραψε από την αρχή εσύ ή κάτι άλλο. Ναι. Εκεί πέρα έχεις την επιλογή εσύ. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη δύναμη αυτός που κάνει το pull request εκείνη τη στιγμή. Και εκεί πέρα έχει την επιλογή να πει ότι, ξέρεις τι, επέλεξα αυτόν τον τρόπο και όχι αυτό που μου λες εσύ, γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Και πάμε έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή σου έκανε κάποιος ένα σχόλιο ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Μπορεί απλά να πρέπει να υπάρξει μια απάντηση που θα δώσει παραπάνω συγκείμενο στο γιατί πάρθηκε μια απόφαση. Ναι. Και μετά να πει ο άλλος OK ή όχι OK. Αλλά μπορεί να γίνει μια. Γι' αυτό λέγεται και συζήτηση πάνω στο pull request. Pull request δεν λες, ξέρεις τι, πάρτο και πες μου αν είναι καλό ή κακό και ό,τι μου πεις θα το κάνω. Δεν είναι ότι εγώ περνάω κάποιο ISO και το ISO έχει 5 βήματα, πρέπει να κάνω comply. Και άμα δεν κάνω comply, πρέπει να αλλάξω κάτι για να κάνω comply. Σωστά. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα ο κώδικας είναι, όπως το βλέπω εγώ, αρκετά λιγότερο τεχνοκρατικός από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή, στον κώδικα υπάρχει πάρα πολύ επάνω η οπτική του καθενός επάνω στο πρόβλημα. Δεν είναι μηδέν και. Δηλαδή, εντάξει, μηδέν και ένα είναι τέλεια, αλλά θέλω να πω. Η απάντηση στο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι μια οπτική απέναντι σε κάτι. Δηλαδή, ότι εγώ βλέπω ένα πρόβλημα και ο τρόπος που βλέπει ο Αντώνης να λύνεται αυτό είναι έτσι. Και όταν είμαστε μια εταιρεία, δεν είναι μόνο Αντώνης, είμαστε κάποιοι και προσπαθούμε να δούμε μια σύγκληση σε αυτό για να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο στην πραγματικότητα. Αυτό γίνεται με το review. Δύο ζευγάρια μάτια παραπάνω. Αυτό το οποίο παρατηρώ αρκετές φορές είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζει τον κώδικα, το pull request για να το δουν οι άλλοι και να κάνουν την κριτική τους επάνω, έχει αρκετές φορές στο μυαλό του ότι ωραία, πάμε να το κάνουμε, να γίνει το review, να ξεκινήσω το επόμενο, και δεν λαμβάνει υπόψη ότι, ξέρεις, πρέπει να έχω ένα χρόνο να φροντίσω να υπάρχει κάποιος χρόνος για κουβέντα επάνω σε αυτό. Τόσο στο
τόσο από πλευράς planning πριν, όσο και από πλευράς μετέπειτα. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις ένα σχέδιο, στην πραγματικότητα έχεις ένα στοίχημα με υπολογισμένο ρίσκο. Αυτό είναι. Σωστή. Λες, εγώ στοιχηματίζω αυτό και έχω υπολογίσει το ρίσκο σε αυτά και σε αυτά και σε αυτά. Αλλά στη διαδικασία, καθώς έρχεται η ώρα να πάρεις σάρκα και οστά, η λύση στο πρόβλημα την οποία έχεις συζητήσει, τα παράμετροι μπορεί να αλλάξουν, δεδομένα μπορεί να αλλάξουν το και το. Οπότε γι' αυτό κάνουμε στο τέλος και το review. Σπάνια βλέπω κόσμο να υπολογίζει ότι ξέρεις τι, η πέμπτη μου εμένα ή δύο μισές μέρες θα είναι review και κουβέντα under control. Και δημιουργεί στρες αυτό, γιατί έρχεται η ώρα, σου δίνει όλη την απάντηση και περιμένει από σένα να ξοδέψεις κάποια θεά ουσία να ανταπαντήσεις ή να το σκεφτείς, και εσύ θεωρείς δεδομένο ότι αυτό θα περάσει τώρα και πάμε στο άλλο. Ναι. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν ξέρω απαραίτητα. Ναι, ωραία, πάμε να τα πιάσω ένα-ένα. Αρχικά, σίγουρα πρέπει να υπολογίσεις ότι το ότι εσύ σκέφτηκες ότι αυτή η λύση απαιτεί 10 γραμμές κώδικα και 3 τεστ και για να τα γράψεις αυτά θα χρειαστείς 10 ώρες και θεωρείς ότι σε αυτές τις 10 ώρες έχεις τελειώσει, εκεί πέρα έχεις πρόβλημα. Γιατί αρχικά μπορεί να έχεις code review, μπορεί να έχεις QA, μπορεί να υπάρξουν bugs τα οποία δεν έχεις υπολογίσει, μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα. Μετά, άρα σίγουρα πρέπει να όχι να δεσμεύσεις χρόνο, αλλά να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν μπορώ εγώ να πάω για να κάνω commit σε κάτι ότι θα πάρει 2 μέρες χωρίς να έχω υπολογίσει ότι αυτό το πράγμα θα αργήσει παραπάνω. Άρα αυτό είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, πας, λες, ρε παιδί μου, πόσο καιρό θέλω γι' αυτό, λες 2 μέρες, λες, παιδιά, θα έχω σε 2 μέρες έτοιμο, κάνεις pull request, υπάρχει μια αλλαγή, δεν μπορείς να την πιάσεις, και σου λένε, γιατί 2 μέρες δεν είπες? Μα το έκανα σε 2 μέρες, αλλά το review δεν το είχα υπολογίσει. Δηλαδή, το πολύ σωστό. Μετά. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Άρα δεν είναι απαραίτητο το ότι πρέπει να πεις, ας πούμε, ίσως με το ότι η πέμπτη μου είναι για review ή η μισή μέρα είναι για παράδειγμα review. Παράδειγμα αυτό. Και ατυχές κατά τα σφαιρότητα, αλλά κατάλαβα στην νόμη. Εγώ όπως το κάνω συνήθως είναι ότι, ειδικά όταν έχω αρκετά μέτωπα ανοιχτά, δηλαδή έχω αρκετά pull requests τα οποία είναι ίσως, αν και δεν ξέρω πώς είναι το αντίστοιχο παράδειγμα, αλλά είναι σαν μια διατριβή. Δεν ξέρω πώς είναι να κάνεις defend μια διατριβή. Το έχω δει σε άλλους. Ναι, πολύ ωραίο. Αλλά είναι παρόμοιο. Δηλαδή έχεις προετοιμάσει εσύ κάτι και ενώ εντάξει, στη διατριβή συνήθως σου λένε μπράβο, πήρες 10 ή 5 ή 8 ή οτιδήποτε άλλο και τελειώνει εκεί πέρα. Είναι μια διατριβή που σου δίνει την επιλογή και σου λένε, ξέρεις τι, θεωρώ ότι αυτό είναι 7 και να ο τρόπος θα το πάω στο 10. Ναι. Άρα εσύ πρέπει να υπολογίσεις και ότι πρέπει να ξανακάνεις κάτι και να το κάνεις καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι ο καθηγητής σου εκείνη τη στιγμή που σου κάνει κάποιο σχόλιο και σου λέει να βελτιώσεις κάτι δεν σε συμπαθεί. Ναι, όχι, όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σου λέει πώς μπορείς αυτό το πράγμα το οποίο παρήγαγες να το κάνεις καλύτερο. Πιστεύεις βοηθάει άμα έχεις να παραδώσεις κάτι το οποίο. Εντάξει, και 2 μέρες είναι 2 μέρες, αλλά άμα είναι κάτι το οποίο είναι να πάρει 2-3 εβδομάδες, πιστεύεις βοηθάει να κάνεις το ενδιάμεσο κάποια. Σίγουρα. Με τι, σε τι σημεία αυτό, ξέρω, του στείλει τακτικά κάθε Παρασκευή θα το δούμε ή θα ορίσεις κάποια σημεία νοητά μέσα στη διαδικασία? Πώς το. Ο τρόπος που το είχαμε. Επειδή στο Sourcely μας είχε τύχει αρκετές φορές να κάνουμε μεγάλα projects και αυτά τα μεγάλα projects να μην βγάζουν νόημα να τα κάνουμε λίγο-λίγο και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι ο τρόπος, γιατί δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα, ο τρόπος που είχα δει να δουλεύει καλύτερα είναι να πηγαίνει στην παραγωγή κάτι το οποίο απλά δεν θα έχει επαφή ο χρήστης. Δηλαδή, έτσι ότι θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια σελίδα. Αυτή η σελίδα τι έχει? Έχει ένα API που θα χτυπήσει, έχει τη βάση και έχει και το UI. Και το UI ενδεχομένως έχει και τρεις επαναλήψεις που θα το κάνουμε και αυτό όλο μαζί θέλει 4 εβδομάδες λόγω. Θα προσπαθούσα να πάω migration στη βάση, ένα pull request, το τσεκάρουμε, βλέπουμε ότι δεν έχει σπάσει βάση, βλέπουμε ότι δεν είναι κομπλέ, πάει αυτό. Το API με ένα UI πάρα πολύ απλό, ίσα για να δούμε ότι δουλεύει και ότι μας παρέχει την πληροφορία που θέλουμε. Δεύτερο pull request, τεστάρουμε ότι η πληροφορία είναι όλη εκεί. Άρα δεν χρειάζεται εγώ να βάλω έξτρα παιδεία, να βγάλω παιδεία, να ξέρεις να. Βήμα-βήμα από κάτω προς τα πάνω στην ουσία. Ναι. Δηλαδή όπου κάτω είναι η βάση, πάνω είναι ο χρήστης δηλαδή στην ουσία. Γιατί είναι. Okay, ναι. Και μετά στο τέλος το τελικό, ας πούμε, τέτοιο. Τώρα τα 3 βήματα αυτά ήταν τυχαία. Μπορεί να βγάζει διαφορετικό νόημα να τα σπάσεις. Αλλά άμα πας να κάνεις κάτι μεγάλο, θα το βρεις μπροστά σου. Ναι. Και για την ακρίβεια είχαμε, ας πούμε, ένα τέτοιο αντίστοιχο θέμα στο eFood, ας πούμε τώρα αυτές τις εβδομάδες που περνάνε, κάνουμε ένα μεγάλο feature. Ωραία. Το οποίο το δουλεύαμε, ας πούμε, τόσο καιρό στο staging περιβάλλον, να το πω έτσι πολύ απλά,
το έχουμε τεστάρει ότι δουλεύει κομπλέ, αλλά δεν έχουμε τεστάρει. Δεν έχει πάει στην παραγωγή τίποτα από αυτό το κομμάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι κώδικα εφαρμογή, όπως τη πες το, που αυτή τη στιγμή δεν το έχει δει κανένας παραγωγικός χρήστης. Ναι, οκ. Okay. Και δεν είναι εύκολο να πεις ότι γυρνάω το διακόπτη και απλά το περνάω όλο στην παραγωγή γιατί έχω τεστάρει καλά στο staging περιβάλλον. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που μπορεί να σπάνε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα ο τρόπος που το κάναμε πώς ήταν ότι αφού μείναμε στο ότι το staging είναι το τελικό μας προϊόν, ναι, τώρα σιγά σιγά παίρνουμε κομμάτια αυτού και το βάζουμε στην παραγωγή. Άρα ξανακάνουμε δουλειά από την αρχή, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Αλλά είναι και πάλι πιο ασφαλές από το να πεις ότι γυρνάμε το διακόπτη με τη μία. Mm. Καλά, αυτό με το διακόπτη το απεχθάνουμε, ρε φίλε, πλέον ειδικά. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι όλο αυτό το ρίσκο που φέρνει αυτό πάνω του και πόσο εύκολο είναι να μην το κάνεις αυτό. Είναι ζώρικο. Είναι πανεύκολο να μην το κάνεις έτσι και να το κάνεις βήμα-βήμα. Mm-hmm. Αν το σκεφτείς δηλαδή στην ουσία. Είναι νοητικό κατά βάση. Είναι πιο πολύ στο μυαλό σου κολλακίδες. Τι θα το βγάλω κομμάτι-κομμάτι, έλα μωρέ όλο με τη μία. Αλλά είναι κακό να το βγάλεις όλο με τη μία. On the other end, που είναι το πιο ενδιαφέρον. Πάμε τη μία από την άλλη, γιατί ακόμα ο receiver έχει πολλά. Αλλά πάμε όχι, να το βγάλω. Όχι, άμα έχεις, αλλά δώστα. Ένα άλλο, θεωρώ ότι στο κομμάτι που έλεγε για το χρόνο πριν, γιατί είναι λίγο πίσω, που έλεγε ότι θέλω να αφιερώσω κάποιο χρόνο, γιατί δεν είναι ότι το πατάω ένα κουμπί και γίνεται pull request και τελείωσε. Ναι. Είναι να βοηθήσω τον άλλον, ο οποίος θα δει τον κωδικά μου εκείνη τη στιγμή, να φάει το λιγότερο δυνατό χρόνο και να μου δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία από το review του. Πώς το κάνεις αυτό? Δηλαδή, αν εγώ ξεκινήσω και πω ότι έφτιαξα 5 γράμμες κώδικα. Άμα λοιπόν πάω και τη πω fix bug, πότε σημαίνει αυτό το bug, τι πας να λύσεις. Γιατί πας να βρεις αυτή την περίπτωση, πού έσκασε. Δηλαδή υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία που υπάρχει στο κεφάλι σου ή σε κάποιο Jira ticket. Ακόμα και ένα link να βάλεις στο Jira ticket ή στο GitHub ticket ή κάπου τέλος πάντων που εξηγεί, παιδιά, συνέβη αυτό. Όταν μπαίνω από το Sourceler γραφείο στο Sourceler με λογαριασμό που τελειώνει σε 3, ναι, συμβαίνει αυτό. Και να εξηγήσεις γιατί, δηλαδή, να δώσω στον άλλον την ιστορία του «Α, είχαμε αυτό το θέμα και να πώς το λύσαμε». Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή ο άλλος μπορεί με τη μία να μπει, όχι με τη μία, αλλά πολύ πιο γρήγορα να μπει στο κλίμα και να πει «Οπ, α, ναι, αυτό μάλλον αφορά αυτό το κομμάτι του κώδικα», να αρχίσει να το δουλεύει λίγο στο μυαλό του, ώστε με το που δει τα αρχεία να ξέρει ότι ξέρεις τι. Ωραία, ναι, έτσι λύνεται. Mm-hmm. Ναι, αλλά έλυσε το πρόβλημα με το ότι άμα μπει ο Πάρης κάνει κανονικά login. Αλλά άμα μπει ο Αντώνης όμως, ο οποίος έχει παρόμοιο πρόβλημα γιατί το είχα συναντήσει κάπου αλλού και μου είχε ξεφύγει, θα έχει παρόμοιο πρόβλημα. Άρα θα σου δώσει με τη μία παραπάνω αξία σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Άρα εγώ, άμα δεν δώσω καθόλου προσοχή και αγάπη εκείνη τη στιγμή που φτιάχνω το pull request, στο τέλος της ημέρας δεν θα πάρω καλό feedback. Και θα βανεί αυτό κιόλας. Δηλαδή θα μου πει ο άλλος ή ο άλλος θα πει πω, δεν θυμάμαι τι γίνεται εκεί πέρα, δεν έχω το χρόνο τώρα. Το οποίο πολλές φορές, άμα σε παίρνει καθημερινότητα, είναι πιθανό να το κάνεις. Λες, πω, αυτό το pull request τώρα έχει βάλει και ο άλλος περίεργα πράγματα και δεν θυμάμαι γιατί τα έχει βάλει εκεί πέρα. Άρα πρέπει να πάω να δω το Jira ticket, να φανταστώ τι άλλο είπαν από κοντά. Δηλαδή να ανακτήσω την πληροφορία που είχε στο κεφάλι του. Δεν λέω ότι είναι λάθος ο κώδικας, αλλά μπορεί να έχει μια πληροφορία και ένα συγκείμενο από πίσω, το οποίο να μην το ξέρεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Ή να χρειάζεται χρόνο να το ανακτήσεις. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που λες. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα ο άλλος να κάνει κριτική στη δουλειά σου, να κάνει κριτική, να του δώσεις ό,τι χρειάζεται για να ασχοληθεί μόνο με αυτό, να κάνοντας κριτική σε αυτό το οποίο πρέπει. Τι θέλω να πω? Ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα, αλλά και πάλι. Εταιρείες, άτομα τέλος πάντων, χρησιμοποιούν συγκεκριμένο formatting στον κώδικά τους συνήθως. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα, όταν γράφουμε Python, τώρα χρησιμοποιούμε τον Black. Τέλειο. Το οποίο λέει έχει 4 spaces στους 80 χαρακτήρες, δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο. 100 κάτι νομίζω, αλλά ναι. Αν ναι, το σπρώξανε. Είναι πιο μεγάλο. Okay, anyway. Αν αυτή τη στιγμή εγώ κάνω push κώδικα, ο οποίος έχει 2 spaces στην Python αντί για 4 για το indentation, έχει λάθος τρόπο με τον οποίο ξέρεις, γράφω τις συναρτήσεις, τις μεταβλητές, σπάνε tests κτλ. Και πω, παιδιά, είναι έτοιμο για review. Αυτομάτως βάζω τον reviewer
δηλαδή αυτόν ο οποίος θα καθίσει τον κριτικό με γιώτα, να μου κάνει στην ουσία κριτική σε κάτι που είναι, ας το πούμε, εν γέννη λάθος. Ναι. Δεν έχω κάνει το απαραίτητο homework. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό το οποίο θα δώσω να έχει ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε ο άλλος να εστιάσει όντως στο θέμα της οπτικής, της προσέγγισης και στο δημιουργικό κομμάτι. Να είναι γυαλισμένο. Αν εγώ πρέπει να ασχοληθώ να δω, καταρχάς γιατί έχει ανοίξει αυτό το pull request, γιατί θέλεις αυτός ο κώδικας να περάσει, γιατί θέλω αυτό το feature, ναι, γιατί υπάρχει αυτό το bug. Αν εγώ πρέπει να καθίσω να σου πω, δεν έχεις βάλει documentation, το δεν καταλαβαίνω, π.χ. έχεις βάλει όνομα συνάρτησης ένα αρκτικό λόξο. Ναι. Και κανονικό, αν πρέπει να ασχοληθώ με αυτά, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον τρόπο σκέψης σου. Ναι. Θεωρώ έχει πάρα πολύ σημασία να αυτό το οποίο θα βγάλεις να είναι γυαλισμένο. Να αφήσει τον άλλο να εστιάσει πάνω εκεί που πρέπει και όχι στα... Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο από όσο συμφωνώ με αυτό που λες. Και εκτός αυτού, αυτά θεωρώ ότι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις στην εταιρεία είναι να πας και να βάλεις ένα εργαλείο να το κάνει. Ναι, γιατί έχουμε και οι δύο μας ένα φίλο, ο οποίος μας λέγει ότι ξέρεις, κάνουν push κώδικα, ο οποίος είναι χάλια και δεν έχει σωστό formatting και του λέμε καλά, γιατί στο λογιδέντρο και λέει δεν θέλω να μου πρίξει, ας πω, ότι σε ενοχλεί συνέχεια. Δεν πρέπει να φας χρόνο καταρχάς. Είναι πάρα πολύ δεν πρέπει να φας χρόνο. Ο πρίξας πρέπει να είναι software. Ναι. Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε και είπε: ξέρεις τι, εμένα το όνειρό μου είναι να γίνω πρίξας. Γιατί, μπορεί κάποιος. Μπορεί σε κάποιον να αρέσει. Δεν νομίζω κάποιος να θέλει να είναι πρίξας με τον ίδιο τρόπο. Παπάκι. Το παπάκι μπορεί να θέλει να πηγαίνει και να λέει κάθε μέρα: εδώ δεν έβαλε σεμικόλον. Αλλά δεν νομίζω ότι γεννήθηκε ο κόσμος που ήθελε να έχει, κάνει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τέτοιο. Δηλαδή θεωρώ ένα pull request πρέπει να περνάει το code style το οποίο έχει αποφασίσει η ομάδα, η εταιρεία, τα tests. Αυτά. Ναι. Νομίζω, Και μετά να το δει άλλο. Και να έχει και το απαραίτητο συγκείμενο, δηλαδή να εξηγεί γιατί υπάρχει αυτό in the first place. Απλά γενικά. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα με. Αυτοματοποιημένα. Ναι. Ναι, εντάξει, τα άλλα δύο σου σώζουν τη ζωή. Αλλά ναι, εκεί πέρα ίσως μπορείς να παίξεις πιο πολύ με τα templates του GitHub. Το GitHub, για παράδειγμα, σου δίνει την επιλογή για τα issues και για τα pull requests. Α, ναι, μπράβο. Να πεις ότι... Όχι να τον αναγκάζει να τα χρησιμοποιήσει, αλλά με το που πας να ανοίξεις ένα pull request, βγάζει, ξέρω εγώ, ένα κειμενάκι και σου λέει γιατί έκανες αυτό, τι λύνει αυτό, γράφεις από κάτω. Γιατί πες μας, ξέρω εγώ, τρία σενάρια που μπορούμε να τεστάρουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια πράγματα τα οποία έχουμε αποφασίσει ότι είναι καλό να υπάρχουν. Άρα σου βγάζει ένα template. Προφανώς ο άλλος έγινε στη δικιά του ευχέρεια το να συμπληρώσει ή όχι, αλλά μπορείς να έτσι ενθαρρύνεις τον άλλον για να του δείξεις τι πληροφορία θα ήθελες. Γιατί μπορεί να μην είναι και σαφές στον άλλον τι πληροφορία θέλεις εσύ να δεις σε ένα pull request. Αυτό είναι εν τέλει κιόλας και αυτό που είπα και λίγο πιο πριν. Κάνοντας όλα αυτά τα οποία είναι τεχνοκρατικά και τεχνικά, αφήνεις εν τέλει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με το κομμάτι που όντως είναι υποκειμενικό, ναι, και χρειάζεται όντως οπτική και δεν είναι ένα και να κάνει δύο. Γιατί εκεί θέλεις το review. Το review δεν θέλεις για να σου πει κάποιος ότι εσύ έγραψε ένα και να κάνει τρία. Εντάξει, αυτό θεωρούμε ότι ειδικά από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένα επίπεδο. Θέλουμε να δούμε την προσέγγιση επάνω σε αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να δεχτούμε την κριτική, αλλά και να τη δώσουμε σωστά. Άρα αυτό είναι πάσα. Εντάξει, συγγνώμη να το πω ότι σε αυτό το μεταξύ, επειδή και εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καιρό μαζί και τώρα κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, συμφωνούμε πάρα πολύ. Το βλέπεις, παιδί μου, σε αυτό το πράγμα. Να βρούμε κανένα θέμα για την επόμενη φορά που να διαφωνούμε full. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε ένα στρατό. Να τσακωνόμαστε και να παίξουμε και ξύλο. Ρε φίλε, θα τις πάω, δεν θέλω. Όταν πάρω και εγώ μαύρη ζώνη, μπορούμε να παίξουμε και ξύλο. Αλλά τώρα όχι ακόμα. Λοιπόν, ωραία, πάμε και λίγο στην άλλη μεριά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δείξεις στον άλλον την ιδέα του γιατί θεωρείς ότι υπάρχει μια καλύτερη λύση. Γιατί θεωρώ ότι εκτός από τις περιπτώσεις που μπορεί να έχει ξεφύγει ένα λάθος στον άλλον εμφανές, το πρόβλημα σε έναν κώδικα είναι ότι είτε η εμπειρία σου στον κώδικα είναι μικρή, άρα να κοίτα πώς το κάνουμε γενικά αυτό το project και καλύτερα ακολούθησε αυτό τον τρόπο, γιατί
Προφανώς δεν θες να άνοιξε ένα project ή να έχει 15 διαφορετικά μυαλά μέσα. Θέλεις να δουλεύει με έναν τρόπο. Άρα με το που το μάθεις να μπορείς να απλογηθείς εύκολα. Άρα λοιπόν πρέπει να εξηγείς τον άλλον γιατί κάνεις κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, το «Ω, δεν το κάνουμε έτσι» δεν είναι μια καλή απάντηση. Το «Α, κοίταξε πώς το είχαμε κάνει σε αυτή την περίπτωση και προσπάθησα να κάνεις κάτι παρόμοιο» είναι μια καλή απάντηση. Το να κάτσεις να μπει σε μικροπράγματα, δηλαδή πολλές φορές, εγώ το έκανα πάρα πολύ παλιά, αλλά τώρα προσπαθώ να το μειώνω όσο πάει ο καιρός. Επειδή είμαι ψυχαναγκαστικός με κάποια πράγματα, καθόμουν και έμπλεκα σε λεπτομέρειες. Τύπου αυτή η μεταβλητή δεν έχει καλό. Άμα είναι πολύ, ρε παιδί μου, χτυπητό αυτό, να το πεις, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται να μπει σε τόσο πολύ λεπτομέρεια, γιατί μετά ο άλλος χάνει και το νόημα. Ή μπορεί αυτό να το δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Αλλάζει το όνομα της μεταβλητής, πρέπει να ξαναδείς όλο τον κώδικα ότι έχει αλλάξει σωστά, για παράδειγμα. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχεις μια ισορροπία εκεί. Πολύ δίκιο αυτό. Έχεις πολύ δίκιο αυτό. Και όσο βασικά εξηγούσε το θέμα στην αρχή, σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι η άποψη που έχω τώρα είναι ότι οτιδήποτε μικροδουλειά πρέπει να την πιάνει ένα εργαλείο, τύπου συντακτικά και τέτοια πράγματα, και από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ασχολείσαι καθόλου. Δηλαδή, αν κάτι θεωρείς ότι συνεχώς το κάνεις, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το κάνει ένα εργαλείο για σένα, και αλλιώς να μην το κάνεις καθόλου. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πω, έχω τόσο πολλά να πω και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, θα σου πω τι πιστεύω ότι έχει σημασία που κάνω αρκετή λάθος και το λέω γιατί το έχω δεχτεί κι εγώ σε ένα βαθμό και το έχω κάνει κιόλας. Με ενοχλεί να πηγαίνουμε, ξέρεις, πλαγίως και να μην είναι to the point. Πολλές φορές σκέφτεσαι να μην τον προσβάλλω τον άλλον. Αλλά αυτό γίνεται αντιληπτό. Ναι. Αλλά αυτό γίνεται αντιληπτό. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να σε ευθύς όταν κάνεις κριτική επάνω στην δουλειά κάποιου. Είτε αυτό είναι κώδικας, είτε είναι design, είτε είναι το τελικό προϊόν. Και όταν λέω να σε ευθύς, δεν εννοώ να σε αγενείς ή να το κάνεις επί προσωπικού, είναι το στυλ, ξέρεις τι. Πιστεύω αυτό. Ή αυτό είναι έτσι, άμα. Γιατί για να το λες, το πιστεύεις, ρε παιδί μου. Και όχι, μήπως θα μπορούσαμε εναλλακτικά να λάβουμε υπόψη πιθανόν. Κατάλαβες, και να γίνει ένα τέτοιο περίεργο πράγμα που διαβάζει δύο γραμμές στο GitHub και ακόμα δεν έχει πει ο άλλος τίποτα. Ναι. Δεν θα πεις έτσι. Αλλά υπάρχει ένα ενδιάμεσο. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο σαν το οποίο μπορείς να σε ευθύς τεχνικός χωρίς να είσαι προσβλητικός, επειδή και να υπάρχει ένας καλός τόνος. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία γιατί βοηθά και τον άλλον να εστιάσει πάνω σε αυτό που έχει το οποίο έχει σημασία. Και όχι στο πόσο ευγενικός ή όχι. Προφανώς δεν γίνεται ποτέ να είσαι ευγενικός, αλλά θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία να είσαι to the point επάνω σε αυτό που θα πεις και τεχνικός. Έχει σίγουρα διαφορά, νομίζω, να είσαι αγενής από το να είσαι συγκεκριμένος. Ναι. Αν μπορώ, ναι. Ρε παιδί μου, να τα ορίσω κάπως. Δηλαδή, το να σου πω τι χαζομάρα έχεις κάνει, κύριε Πάρη, αυτό είναι αγένεια. Το να σου πω Πάρη, αυτό καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Ναι. Μπορεί να ακούγεται αυστηρό ή τέλος πάντων πιο ευθύ, αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ έχω μια συγκεκριμένη λύση. Δεν πάω να κάνω επίθεση αυτό που έκανες. Δεν σου λέω Πάρη, αυτό δεν δουλεύει. Σου λέω Πάρη, αυτό μάλλον. Ναι. Μήπως να το κάνουμε έτσι. Επίσης, είναι πιθανό και κάτι να μην δουλεύει, αλλά ξέρεις, εκεί του λες, ξέρεις τι, αυτό δεν δουλεύει για αυτό το λόγο. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια συλλογιστική. Δεν δουλεύει για αυτό το λόγο. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο που να καλύπτει αυτό. Πιθανόν αυτό να είναι μια λύση. Ναι. Ξέρεις, δίνεις τον άλλο, ξέρεις τι, εξηγείς γιατί αυτό είναι λάθος. Γιατί κάτι πολύ πιθανό να είναι λάθος και θέλουμε στο review να φανεί το ότι είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος για αυτό το λόγο. Ποια περίπτωση θέλουμε να καλύπτεται που δεν καλύπτει αυτό το λάθος? Αυτή. Πάρε και μια εναλλακτική για την περίπτωση που την έχω εγώ έτοιμη, αλλά up to you το πώς θα καλύψουμε αυτή την προϋπόθεση που τώρα δεν με καλύπτεται. Θεωρώ έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Το άλλο που έχω δει, και επίσης εγώ κάποτε δεν το είχα, αλλά τώρα το θεωρώ ότι το έχω κατακτήσει και με legit πάνω σε αυτό, είναι το ότι δεν ξέρεις πότε να σταματήσεις. Έχει πάρα πολύ σημασία. Γιατί τι γίνεται? Βλέπεις ότι κάτι είναι βλακεία. Πιθανόν κάτι να είναι βλακεία, εντάξει. Ναι. Και το λες στον άλλο. Με τον τρόπο σωστός, λάθος, όποιος είναι αυτός. Ναι. Και δεν γίνεται αντιληπτό. Είτε επειδή ξέρεις, το άτομο που διαβάζει το review για κάποιο λόγο δεν είσαι συντονισμένοι. Μπορείς να το πεις λάθος, μπορεί εκείνος να έχει προβλήματα, ρε παιδί μου, στο σπίτι του και το μυαλό του να ανοίξει σε πιο σημαντικά θέματα και να μην μπορεί να αφομοιώσει την πληροφορία. Ναι. Μπορεί απλά να είσαι ασύμβατοι χαρακτήρες, δεν έχει σημασία.
Δεν το πιάσε. Πρόσεξε. Δεν το πιάσε και όποιος φταίει, φταίει. Εσύ φταίς. Είσαι τόσο πιθανότατα, ναι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτείς, ότι εσύ δεν το είπες καλά. Σωστό. Κάτι γνώμη μου. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέει, αφού έχω δίκιο, θα το πω, δεν θα ησυχάσω. Μέχρι να γίνει, αφού το ξέρω ότι έχω δίκιο. Πρέπει να αφήσεις το άλλο άτομο να πάρει την ευθύνη και να γίνει αυτό το οποίο είναι να γίνει. Θα διαφωνήσω. Το πιστεύω πάρα πολύ. Θα πω όμως βέβαια, εξαρτάται κάθε φορά τι ρόλο έχεις, ένα, και δύο, γιατί βαρύτητα μιλάμε. Άμα εμένα, και κλείνω για παράδειγμα, άμα τώρα έστω ότι στο ντότζο, το εργαλείο που φτιάχνουμε για τα μαθήματα, ήμασταν μια full-fledged εταιρεία που το έκανε με πολλά άτομα μέσα και έπρεπε από σένα να περάσει το review και εγώ και εσύ μου λέει, ξέρεις, εδώ έχουμε πρόβλημα με τις πληρωμές, θα χρεώσουμε λάθος νούμερο και θα χρεώσουμε τρεις φορές πάνω και εγώ σου λέγα, έλα μωρέ, δεν υπάρχει περίπτωση το κετό, δεν έπρεπε να το αφήσει να περάσει, ναι. Προφανώς. Μπράβο. Βασικά είπα να διαφωνήσω για να δώσω λίγο έτσι το... Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ ίσως με το 100% της φράσης. Συμφωνώ 100% με το ότι πρέπει να ξέρεις πού να σταματήσεις, αλλά διαφωνώ με το ότι η τελική απόφαση θα πάρει πάντα αυτός που έχει γράψει τον κώδικα. Α, όχι, 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 όχι. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει ένα σημείο που θα πει που οι δρόμοι είναι δύο. Ή έχεις τον τρόπο ή τη θέση ή οτιδήποτε άλλο και θα πεις ότι θα γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, ή θα το αφήσει να το πάρει πάνω του και να αποφασίσει το τι θα κάνει που έχει γράψει τον κώδικα. Δεν χρειάζεται να πείσει τον άλλον. Γι' αυτό λέω θα σταματήσει. Αυτό το tagline βγαίνει Twitter, Αντώνη Καλπέτη. Ναι. Δεν χρειάζεται να πείσει τον άλλον. Ή είσαι ικανός, έχεις τη θέση, ή το παίρνεις πάνω σου και λες δεν θα γίνει έτσι γι' αυτό και αυτόν τον λόγο, και αυτό είναι μια τελική απόφαση. Είτε λες αυτή ήταν η γνώμη μου. Και μετά αφήνεις την επιλογή της τελικής πράξης στον άλλον. Το να προσπαθείς να πείσεις τον άλλον, χωρίς να του επιβάλλεις μια τελική λύση, ναι, ότι πίστεψέ με, έχω δίκιο, σε παρακαλώ, πάρε και αυτό το παράδειγμα, πάρε και το άλλο παράδειγμα, πάρε και το τρίτο παράδειγμα, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο. Δεν έχει νόημα. Θα κάνεις ένα review, θα πάρεις μια απάντηση, είτε αυτή λέγεται αλλαγή στον κώδικα, είτε λέγεται απάντηση συλλεκτική, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, γιατί μπορεί κάτι να έχει χαθεί στην πορεία, άμα θεωρείτε, ρε παιδί μου, ότι είσαι τελείως αντιαμετρική. Και μετά είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ή θα πεις, όχι, θα το κάνουμε έτσι, το οποίο κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το έχεις πει από την αρχή και να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ή θα πεις, OK, έκανες, δέχθηκες κάποια σχόλια, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και η απόφαση τελική είναι δικιά σου. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα και δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο γενικά. Είναι από τα φαινόμενα τα οποία δεν παρατηρούνται και θεωρώ ότι κάνουν τα code reviews πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Γιατί είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Και αυτό επίσης, sorry και για να συνεχίσω, υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δηλαδή και στις δύο πλευρές, άμα έρθεις εσύ και μου κάνεις ένα review και μου πεις, Αντώνη, ξέρεις τι, μάλλον κάνω αυτό. Να. Και εγώ δεν μπορώ, παίρνω την ευθύνη και θα το κρατήσουμε όπως είναι. Θα σου πω, μα ρε πάρη, θα μου πεις, όχι, μα Αντώνη, πρέπει να το κάνουμε έτσι. Και ρε πάρη, δεν έχει άλλα 50 παραδείγματα. Ναι. Εκεί πέρα ή θα πεις, OK, το κάνουμε όπως είπες εσύ, πάρη, γιατί δεν θέλω να πάρω την ευθύνη, γιατί δεν έχω λόγο που προτιμώ το δικό μου. Άρα θεωρώ ότι η εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι του κώδικα είναι καλύτερη, και άρα σε εμπιστεύομαι. Mm-hmm. Ή θα σου πω, OK, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό το σχολείο σου, θα συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Οτιδήποτε τραβάει τη συζήτηση και έχει. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, άμα τώρα σε κάθε pull request τώρα που κάνεις, το οποίο μπορεί να. Άμα, ρε παιδί μου, πηγαίνει γρήγορα η ομάδα, όχι από άποψη features, αλλά από άποψη καινούργιων πραγμάτων που μπαίνουν και πόσο συχνά γίνονται αλλαγές. Άμα θες 10 pull requests τη μέρα και για κάθε 10 pull requests έχεις μια εβδομάδα από πίσω που θα το τραβάς και λες, έλα, σε παρακαλώ, έλα, μωρέ. Άμα σου πει σοκολατίτσα. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, δεν γίνεται. Και τα pull requests θεωρώ ότι είναι ο πυρήνας επικοινωνίας των προγραμματιστών. Ναι, όχι, σίγουρα. Οπότε δεν μπορείς να χάνεις τον χρόνο. 100%. 100%. Έχει αρκετή σημασία, θεωρώ. Εντάξει, τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε και σε ένα άλλο τομέα, οπότε δεν θα το κρατήσω πάρα πολύ εκεί, αλλά. Ο ήλιος θέλει. Τώρα έχω ένα κερατοειδή λιγότερο στο ένα μου μάτι. Εντάξει, έναν έχει, Anyway. Θα μαυρίσουμε λιγάκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από τη μία πλευρά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι άλλο παίζει μπάλα. Εγώ
για παράδειγμα, αν κάνουμε κάτι παρέα και έρθει η ώρα να μου κάνεις εσύ review, είμαι 100% σίγουρος, επειδή σε ξέρω όλα αυτά τα χρόνια, ότι έχεις πάντα στο μυαλό σου το best interest του project. Ναι, πολύ σωστό γι' αυτό. Εγώ το έχω δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, και πέρα ότι το έχω αυτό δεδομένο, εγώ δεν νιώθω, καλώς ή κακώς, δεν ξέρω, δεν νιώθω ποτέ ότι έχω επισυγκεκριμένο τώρα στον Αντώνη, για παράδειγμα, να αποδείξω κάτι. Ναι. Φαντάζομαι το ίδιο και εσύ προς εμένα. Οπότε, όταν κάνουμε review ένας τον άλλον τη δουλειά μας, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κάνουμε πιο casual, δεν είναι τόσο formulated, νιώθω ότι αυτό είναι κάτι εντελώς τεχνικό και εντελώς επάνω στο project και ναι, είναι όλα ξεκάθαρα. Ξέρω ότι όταν λέει ο Αντώνης κάτι γι' αυτό, το εννοεί 100% έχοντας στο μυαλό του 100% το project. Πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα κάνει τα πάντα πιο εύκολα, γιατί βγάζει ερωτήματα, βγάζει σκέψεις και σε αφήνει να εστιάσεις. Κάτι. Εντάξει. Άμα κατεδαφθεί το κτίριο στη μέση του βίντεο, θα συνεχίσουμε στο ισόγειο. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω αυτό έρχεται και κολλάει πάρα πολύ σε αυτό που είπες στην αρχή επίσης, ότι δεν πρέπει να το λαμβάνει ο άλλος προσωπικά. Όπως δεν πρέπει να δίνει και το feedback πολύ προσωπικά. Όχι πολύ προσωπικά, δεν πρέπει να το δίνει καν προσωπικά. Δεν είναι αυτό που έκανες πάρει είναι λάθος. Ναι. Είναι ότι αυτή η λύση μπορεί να γίνει καλύτερη. Ναι. Παρεπτόντως, επειδή το είπα και αποφεύγω να το λέω γιατί δεν μου αρέσει πλέον, αποφεύγω αρκετά τη λέξη feedback πλέον επάνω σε αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα σου παίζω και εγώ με τις λέξεις και είναι έξι από αυτά που πιάνουμε κάθε κάμποσο. Το έχω το μυαλό μου στο feedback σαν κάτι ξέρεις, μια άμεση απόκριση. Ναι. Ενώ θεωρώ ότι η κριτική που κάνουμε πάνω στο software και γενικά στη δημιουργική δουλειά έχει πολύ σημασία να είναι διηλυσμένη. Mm-hmm. Υπάρχει το διηλυσμένη. Υπάρχει νομίζω σαν λέξη. Αλλά έχει πέρασει από διήλυση. Okay. Anyway, είναι πολύ σημαντικό. Να έχει περάσει κάποια στάδια σκέψης και να είναι ψύχρεμη, να μην είναι πάρτο το feedback του κυκλώματος. Είναι και από τις δύο μεριές αυτό που λέγαμε και πριν. Είτε πρέπει να κάνεις ένα pull request και να το έχεις ωραίο γυαλισμένο και όπως απαιτείς ή περιμένεις από τον άλλον να έχει αφαιρεώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα το δικό σου χρόνο που θα δώσει να το κάνεις review, έτσι και το review σου θα πρέπει να έχει και αυτό, γυαλιστεί και αυτό, ναι, ώστε να πάρει ναι, το καλύτερο ναι, δυνατό, ναι, την καλύτερη δυνατή απάντηση και όχι feedback. Σωστά, ναι. Αυτός που έκανε το pull request. Πρέπει να είναι καθαρό, να είναι net, να μην είναι gross product. Ναι, είναι αυτό. Το δεν νομίζω να δουλέψει, επειδή δεν προλάβαινες να το δεις παραπάνω και να το εξηγήσεις. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να θίξω, δηλαδή ότι σαν seniors σε μια ομάδα έχει πολύ σημασία να φροντίζεις να έχεις τον απαραίτητο χρόνο να ασχοληθείς με αυτά. Έχει λιγότερο νόημα να γράψεις Python σαν senior, ναι, πλέον, και περισσότερο νόημα να συνεισφέρεις σε χρόνο και κουβέντα και οπτική και προσέγγιση πάνω σε όλο αυτό. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να... Ο κόσμος, τέλος πάντων. Η γη. Ναι. Το σύνδεμα. Πρέπει, ρε παιδί μου, θεωρώ οι seniors σε μια ομάδα, ειδικά οι seniors, να φροντίζουν να έχουν διαθέσιμο χρόνο για κριτική επάνω στη δουλειά, να είναι και σε κουβέντα, ίσως και λίγο πιο casual, αλλά και φορμουλαρισμένοι επάνω στα pull request. Δεν γίνεται αυτό πράγμα να αναγκαρία, ρε παιδί μου. Α, έχω να κάνω review. Νομίζω το review είναι μέρος του job description, ναι, οποιοδήποτε θέλει να δουλέψει σε μια καλή ομάδα software. Έχω παρατηρήσει με εμένα ότι κιόλας όσο λιγότερο πιεστικό είναι το πρόγραμμά μου με κάτι, τόσο περισσότερο χαίρομαι να κάνω και κουβέντα επάνω στο software και σε προσεγγίσεις άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ανήκει σε σένα αυτό, αλλά για παράδειγμα, εγώ όταν είμαι πολύ 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 χαλαρός και δεν έχω κάτι να με πιέζει σήμερα, το να πάω να συζητήσω ένα πρόβλημα με κάποιον και να ξέρω ότι δεν χρειάζεται να περάσει το δικό μου, αλλά να το δούμε λίγο παρέα, μου αρέσει. Μου αρέσει. Σήμερα που ήρθα στο πρωί στο γραφείο και πήγες και κάθισα και είδα τα designs και κάθομαι λίγο και τα κοιτούσα και έλεγα ωραία πώς θα το γράψω στα παιδιά για να δουν. Το χάρηκα, αλλά δεν είχα κάτι να με πιέζει. Κοίτα, πάντα πρέπει να βρίσκεις τον τρόπο να κάνεις τα πράγματα τα οποία έχουν σημασία. Δηλαδή, ούτε μπορείς προφανώς να αφήσεις όλες τις δουλειές σου πίσω και να μην σε κάνω review όλη μέρα. Όχι, ξεκάθαρα. Ούτε πρέπει όμως να το αμελείς και να λες δεν έχω χρόνο για review, έχω 10 tasks να κάνω. Γιατί σωστά. Ενδεχομένως αυτά τα 10 tasks αύριο να μπορούσαν να γίνουν 8 αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις εσύ. Άμα αφιέρωνες χρόνο να βοηθήσεις κάποιον, να τον κάνεις on board, να του δώσεις review. Δηλαδή, είναι λίγο μια ισορροπία.
Σωστά. Και αυτό. Θα τα αφήσω ψηλό εδώ, γιατί αυτό το θέμα νομίζω έχει νόημα να το συζητήσουμε πολύ εκτενώς, το πώς πρέπει να. Ναι. Ένα senior πώς έχει impact ή ένα principal. Ναι. Δηλαδή, ένα με μεγαλύτερη εμπειρία στην ομάδα. Mm-hmm. Και θα γυρίσω λίγο πίσω και θα σου πω. Έστω ότι έχεις μια ομάδα με senior και junior άτομα. Ωραία. Ποιος κάνει review σε ποιον? Πολύ καλό ερώτημα. Κοίταξε. Σίγουρα οι seniors πρέπει να κάνουν review στους juniors παραπάνω. Ναι. Γιατί αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν να συνεισφέρουν την εμπειρία, την οπτική. Ο senior, για μένα, έχει σημασία για το πόσο καιρό είσαι μια εταιρεία. Ναι. Και μια πολύ μικρή παρένθεση, το να βλέπω seniors που κάθε δύο χρόνια αλλάζουν εταιρεία, εμένα κάτι που δεν μ' αρέσει. Okay. Καταλαβαίνω γιατί να φύγεις από την εταιρεία επειδή δεν σ' αρέσει, αλλά όταν είσαι σε ένα binge αλλαγών, σε serial senior developer, πώς είναι οι serial entrepreneurs, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία ένα senior developer, ειδικά ένας principal και σε μια πιο ψηλή θέση, να φέρει και ένα κομμάτι του DNA της εταιρείας επάνω. Okay. Πιστεύω ότι έχει πολύ σημασία, γιατί διευκολύνει πολύ τις αποφάσεις. Απλά να το πω. Το ότι εγώ κάθομαι και γράφω JavaScript δύο χρόνια. Ναι. Και άλλα δύο, και άλλα δύο, και άλλα δύο, και άλλα δύο σπασμένα. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις μια ζωή σε μια εταιρεία. Απλά θεωρώ ότι κάπου πρέπει να περάσει ένα τετράχρονο, πεντάχρονο για να. Mm-hmm. Λοιπόν, πού κολλάει αυτό? Αυτό το άτομο λοιπόν, το οποίο είναι πέντε χρόνια σε μια εταιρεία, έχει πάρα πολύ σημασία να σε εγκληματίσει. Ναι. Πώς δουλεύουμε, πώς γράφουμε κώδικα. Έλα να μιλήσουμε για το πώς θα ετοιμάσεις το επόμενο pull request σου. Είναι ο γονιός σου εκεί μέσα, okay, αυτό το άτομο για μένα, και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημασία. Θεωρώ ότι έχει σημασία να κάνουν reviews οι juniors, κατά βάση μεταξύ τους, γιατί θεωρώ ότι το να κάνει ένας junior σε έναν senior κριτική δεν είναι άχρηστο, είναι ένα nice to have, αλλά αν πιάσει κάτι το οποίο δεν το πιάσει ο senior, είναι συνήθως αποτύχει. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι είμαστε, τι θέλω να πω, θεωρώ δεδομένο ότι θα μου κάνει και κάποιος άλλος senior review. Δηλαδή, αν εμείς τώρα. Πώς είχαμε τα παιδιά που κάνανε πρακτική πέρυσι, mm-hmm, και εγώ έκανα pull request και μου κάνεις review και έλεγες όλα καλά και έβρισκε κάτι το ένα από τα παιδιά, θα ήταν αποτύχει άμα δεν το βρήκες εσύ. Ναι, οκ. Okay. Κατά πάσα πιθανότητα. Οκ, okay, καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτό. Καλό. Θεωρώ όμως ότι έχει πιο πολύ σημασία στο μεταξύ τους. Ωραία. Για να μπαίνουν στη λογική. Δεν θα επέβαλα σε juniors να κάνουν κριτική σε δουλειά senior. Θα τους έλεγα, δείτε το, κάντε κανένα σχόλιο, αλλά πιο πολύ θα επέβαλα σαν διαχειριστής να κάνω μεταξύ τους. Γιατί είναι και στο ίδιο μήκος κύματος. Okay. Αυτό. Εγώ πάλι θεωρώ ότι έχει πολύ νόημα. Από κάτω προς τα πάνω. Θεωρώ ότι στο review δεν θα πρέπει να έχει σημασία η εμπειρία κάποιου που θα κάνει review σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο. Προφανώς ναι, δεν θα πρέπει να είναι ευθύνη ή κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε οι junior developers στους senior developers, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να κοιτάνε ένα κώδικα και να έχουν μια όψη. Ναι, μαζί σου. Απλά επειδή, τι θέλω να πω, ο senior και ειδικά όπως τον φωτογράφησα εγώ που είναι στην εταιρεία κάποια χρόνια, ναι, φέρει ένα συγκείμενο πάλι. Okay. Ναι, με λατρέψει αυτή τη λέξη, σήμερα γίνει πάντα αυτό το συγκείμενο. Θεωρώ ότι η εμπειρία που φέρνει είναι ένα πολύ σημαντικό asset το οποίο έχει να δώσει κάνοντας κριτική. Και γι' αυτό θεωρώ ότι επιβάλλεται στην ουσία αυτός να φροντίσει στους νέους να μεταφέρει το DNA, ναι, okay, της εταιρείας. Το καταλαβαίνω έτσι και έτσι σίγουρα έχει πάρα πολύ νόημα. Εγώ πιο πολύ είχα στο μυαλό μου το αν θα πρέπει να φοβάται να σχολιάσει ένας junior. Όχι, ναι, πρέπει να ενθαρρύνεται. Αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται, γιατί. Πρόσεξε να δεις, θεωρώ ότι έτσι χτίζεται και αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που μπορούμε να πιάσουμε κάποια στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι μαθαίνοντας να κάνεις κριτική και να δέχεσαι κριτική, σιγά σιγά χτίζεις αυτοπεποίθηση. Γιατί το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις είναι ότι είναι OK να κάνεις σταθερά λάθη. Mm-hmm. Και ότι ναι, ο λόγος που έχουμε προβλέψει αυτές τις διαδικασίες είναι για να μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα λάθη. Ναι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ένας γιατρός που έχει τον ασθενή ανοιχτό, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Ή ένας δικηγόρος ο οποίος υπερασπίζεται κάποιο άτομο στο δικαστήριο και ξέρεις. Εμείς έχουμε αυτή την πολυτέλεια να είμαστε υπό πιο ήρεμες καταστάσεις και να μπορούμε ήρεμα να κάνουμε λάθη και να τα δούμε μεταξύ μας πριν φτάσουμε στον τελικό mm-hmm. χρήστη. Όλο αυτό χτίζει αυτοπεποίθηση. Ναι. Όχι, εγώ αυτό που θα ήθελα να αφήσω δηλαδή σαν ατάκα, ενώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λες, είναι ότι
δεν θα πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά ή δεν θα πρέπει να έχει σημασία το πόση εμπειρία έχεις με το αν θα είναι σωστό ή λάθος να πεις μια γνώμη σε ένα pull request. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να είναι και να μην πειράζει να κάνεις λάθος. Γιατί μπορεί να μου πεις εσύ, ξέρεις τι, μήπως να το κάνουμε έτσι και τελικά να υπάρχει απάντηση. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτόματα έχεις πάρει την απάντηση σαν junior ότι γι' αυτό το κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Σε αυτήν την εταιρεία. Mm-hmm. Το οποίο δεν το έχεις πριν σαν πληροφορία. Οπότε με τη μία έχεις μάθει. Άρα είτε θα βοηθήσεις τον άλλον για κάτι που δεν είχε δει, mm-hmm. είτε θα μάθεις μια πληροφορία που δεν ήξερες πριν. Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το κάνουν και οι juniors. Τώρα που το λες και σκέφτομαι ότι θα ήταν ωραίο. Το κάνουμε κάποια στιγμή. Yeah, έχοντας junior σε μια ομάδα, οι οποίοι κάποια άλλη στιγμή θα συζητήσουμε για το πόσο καιρό πρέπει να μένουν σε αυτή τη θέση που λέγεται junior. Και τι θα πει junior, αλλά θα το κάνουμε άλλη φορά. Άλλη φορά αυτό. Θα ήταν χρήσιμο να λες, ξέρεις τι, δύο φορές το μήνα θα κάνεις ένα review σε ένα senior. Ναι. Αυτό. Δύο φορές το μήνα. Ή όποτε θες, οπότε αισθάνεσαι εσύ ότι ένα pull request. Εντάξει, αυτό ξέρεις μπορεί να γίνει το κακό με το όποτε θες. Είναι είτε πάει στο ένα άκρο συνήθως, όταν κάποιο δεν έχει εγκληματική κίνηση, είτε πάει στο ένα άκρο, είτε πάει στο άλλο. Είτε το κάνω ποτέ, κάθομαι όλη μέρα. Ναι, σαν αυτό που λένε, μπορεί να παίρνει όση άδεια θέλει στον χρόνο. Μπράβο, ναι. Είναι σαν το remote work που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είσαι στο σπίτι σου και είτε δουλεύει όλη την ώρα, είτε δεν δουλεύει καθόλου να δεν το έχει χτίσει σαν, σαν διαδικασία. Ό,τι θεωρητικά στα πρώτα βήματα, γιατί θεωρώ ότι όταν κάποιο είναι junior είναι στα πρώτα βήματα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι όταν δεν έχω λεφτά να πληρώσω παραπάνω. Πέταξα εγώ τώρα το τέτοιο μου. θεωρώ ότι έχει σημασία να το πεις, ξέρεις τι, κάντο δύο φορές το μήνα. Mm-hmm. Ναι. Και έχει σημασία. Και άμα δεις ότι δεν το κάνει, σπρώξτε εσύ κανένα βίντεο στο chat και πες του να σου πω, τσέκαρε το αυτό. Τσέκαρε το αυτό, πώς σου φαίνεται. Μπορεί να έχει γράψει και τον κώδικα. Δηλαδή, μπορεί μια αλλαγή που κάνει ένας senior να είναι πάνω σε κώδικα που έχει γράψει ένας junior και να έχει καλύτερο συγκείμενο εκεί πέρα. Πολύ καλό. Καλή Πέτη. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γράφει κάτι ο junior, κάνει ένα follow-up ένα senior και του λέει: Ωπ, για δε στο review. Ακριβώς. Σαν το που έχει κάνει. Κάνα με τρέλανε τώρα. Μα ανοίγετε. Με τρέλανε. Αφού... Ό,τι καλύτερο αυτό. Με ξέρει ότι είμαι τρελιάρη. Ναι. Σου έχω πει: Θέλω να δίνει απαντήσει σε ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτά. Τέλεια. Ναι. Το τραβήξαμε λε πάλι σήμερα. Φοβάμαι λίγο να ξέρει. Ρε φίλε, είναι φοβερή κουβέντα όλο αυτό το θέμα με τη. Και νομίζω ότι θα το ξαναπιάσουμε. Δηλαδή είναι πολλά σίγουρα που έχουμε πιάσει τελευταία τα οποία θα κάνουμε σήμερα. Όλο αυτό ήθελα να το μιλήσουμε. Εγώ είχα ξεκινήσει να το γράφω σαν ένα άρθρο στο blog μα, το οποίο το έχουμε παρατήσει λίγο τελευταία, αλλά θα ξαναπιαστεί. Και λέω είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να τα πούμε λίγο. Ναι. Αυτό. Τέλεια. Οπότε, let's wrap it up. Wrap it up. Λοιπόν, βγάζουμε μάθημα οπωσδήποτε. Δηλαδή, βάζω τον ποπό μου κάτω και σοβαρεύομαι να το βγάλουμε. Έχουμε meetup σε δύο εβδομάδες. Πολύ ωραία. Θα ανακοινωθεί μαζί με. Θα ανακοινωθεί και αυτό. Link στο description θα έχει. Θα έχει, γιατί θα το έχουμε ανακοινώσει πριν βγει live το βίντεο. Μπράβο. Θα το γράψω τώρα το email δηλαδή, της ανακοίνωσης. Πολύ ωραία. Τι ήθελα, ναι. Έχουμε κλασικά Spotify, Apple και Google Podcasts. Τέλεια. Αλλά. Έχω βάλει και καμιά δεκαπενταριά ακόμα πλατφόρμες που δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ μπροστά μου. Τις έχει επάνω το εργαλείο. Τις έχει το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε. Ναι, οπότε αν είστε κάπου αλλού, πια. Μήπως έχουμε και Audible. Audible δεν νομίζω ότι είχε. Τώρα. Τι είναι το Audible. Άστο τώρα τι να σου λέω, δεν και εσένα. Τι σου πω, κάτι. Νομίζω, Stitcher, Breaker, Beaker. Anyway. Podcast, Potter. Κάτι. Podcaster. Δεν τι έχω ξανακούσει. Τελειώνω όλα σε άρα. Έφτιαξα accounts μόνο και μόνο απλά για να ανεβάσω το feed. Ωραία. Αλλά κάποιο ο οποίο άκουγε ενδεχομένω από κάποιο άλλο ή προτιμούσε να έχει κάποιο άλλο podcast listener. Πλέον μπορεί να το έχει και εκεί. Μπράβο. Οπότε. Αυτά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ανανεωμένη. Οπότε. Τα λέμε. See ya.